και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Φεύγει και ο Κρίσταλ Στάντζα, φεύγει όμως πολύ γρήγορα και ο Γκρίζλι Μπέαρ, έρχεται και ο Κουτσουνάκος που πιέζει να περάσει στο κεφάλι. Από μέσα είναι και ο Κρίσταλ Στάντζα. Κουτσουνάκος έχει βγει στο κεφάλι τρέχοντας ελαφρά στην εξωτερική. Από μέσα είναι ο Κρίσταλ Στάντζα. Τρίτος πλέον το νούμερο 4, ο King of Spin. Ενώ από μέσα στο κάγκελο το νούμερο 2, ο Grizzly Bear. Στην πέμπτη θέση ακολουθεί το νούμερο 6, ο Manners Please. Στην έκτη θέση έχει μείνει ο Perfect Stage, το νούμερο 7. Crystal Stanza από μέσα και απ' έξω ο Κουτσουνάκος πάνε μαζί. Και πάνε για το ύψος των 600 μέτρων. Κουτσουνάκος και Crystal Stanza. Ο King of Spin είναι στην τρίτη θέση, προσπαθεί να ανέβει μαζί με τον Grizzly Bear και τον Manners Please και μπαίνουν στην ευθεία όπου Crystal Stanza από μέσα, απ' έξω είναι ο Κουτσουνάκος, ο οποίος πιέζει, πιέζει όμως πιο έξω και ο King of Spin, έρχεται πιο έξω και ο Grizzly Bear. Manners Please θέλει να έρθει και αυτός από μέσα. Ο King of Spin έχει καλύτερο βήμα από όλους. Κουτσουνάκος δεν τα παρατάει, Crystal Stanza, Manners Please από μέσα. Manners Please τώρα που θέλει να πιέσει και αυτός. Manners Please θέλει να περάσει να πάρει την νίκη. Έρχεται και ο Κουτσουνάκος όμως και πάλι. Manners Please, Κουτσουνάκος και King of Spin θα πέσουν μαζί. Manners Please την νίκη. Μάλλον ο King of Spin δεύτερος και ο Κουτσουνάκος τρίτος. Θεαματική άφηξη τη δίνουν. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι είναι. Manners Please, King of Spin και ο Κουτσουνάκος, ο οποίος σήμερα. Εδώ κοιτάξτε. 6-4-1. Θεαματική άφηξη. Σε ένα κεφάλι μέσα είναι, τριάλογα. Εδώ κοιτάξτε, από μέσα Manners Please, King of Spin και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις με τα υψηλά του βάρη ήταν ο Κουτσουνάκος. Εδώ κοιτάξτε, μια άφηξη. Για Καρποστάλ, 6-4-1. Manners Please λοιπόν, αυτό που λέγαμε, την περασμένη συμμετοχή του. Εδώ συναρπαστική άφηξη, όλοι μαζί και εκεί που λες ότι ο Κουτσουνάκος θα μείνει πίσω, ξανάρχεται. Δεν ξανάρχεται, κρατάει ένα σταθερό βήμα. Ναι, αυτό λέω. Γιατί τα άλογα δεν ξανάρχονται όπως καταλαβαίνεις, κρατάνε ένα βήμα, κάποια κουράζονται και κόβουν στο τέλος. Ξανάρχεται όμως. Δηλαδή, κρατάει ένα σταθερό βήμα, σου φαίνεται. Ναι, ο Crystal Stanza δεν κράτησε το ίδιο βήμα που πηγαίνουν μαζί όμως. Δεν κρατάνε όλα τα άλογα το ίδιο βήμα όπως καταλαβαίνεις. Ο Κουτσουνάκος είχε το βήμα και το κράτησε. Λοιπόν, 6-4-1-3. Είναι μαζί μας ο κύριος Κουβαράς. Πολλά συγχαρητήρια. Μια θεαματική άφηξη και φαίνεται ότι ο Manners Please μαζί με τον. Με το Μαστοράκι βρήκαν την κατάλληλη στιγμή, το πέρασμα και βγήκαν μπροστά. Ναι, έτσι όπως τα λέτε. Τα άλογα μας ήταν πάρα πολύ καλά. Εκμεταλλεύτηκε τα χαμηλά του βάρη. Είναι όμως και στην καλύτερη του κατάσταση. Ο Κώστας το καβάλισε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για να κερδίσει. Κέρδισε κάθε πόντο και είχε ένα δύσκολο φίνις και ευτυχώς ήταν αυτός ο νικητής. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά, θεωρείτε ότι ήταν η συνεννόηση μεταξύ τους που ήταν πιο άτυχος? Εντάξει, την προηγούμενη φορά το καβάλισε άλλο ζώο και ο Κώστας το ξέρει, το έχει καβαλήσει αρκετές φορές. Δεν του πήγε κούρσα την προηγούμενη φορά. Τώρα ήταν πιο ευρέ, έγινε και λίγο γρήγορη κούρσα μπροστά. Τα άλογο, εντάξει, ήταν στα καλά του, ευνοήθηκε. Καβάλισε τέλεια ο Κώστας και κέρδισε. Άρα τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Εντάξει, ένα άλογο που κούρσα με κούρσα μου δείχνει και στην προπόνηση ότι έχει εξέλιξη. Εντάξει, θεωρώ ότι σε αυτή την κατηγορία θα έχει μερτικό. Θα τις πάρει τις κούρσες που πρέπει να πάρει και θα έχει εξέλιξη. Είναι καλό άλογο, δεν είναι γερός να είναι.